Θα συνεχίσουμε με έναν άνθρωπο, ο οποίος αποφάσισε, θα ξαναπώ πάλι, τελευταία 20 ετία, το 1996 περίπου, να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και να βρεθεί στην επαρχία και συγκεκριμένα στην Ελάτη, σε έναν μαγευτικό προορισμό. Είναι ένα ορεινό χωριό της Θεσσαλίας. Πάμε να τον συναντήσουμε, να πάμε και στην περιοχή. Είναι ο κύριος Άγγελος Συνάνης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας κάλυψε ο πρόλογος από το 96, σωστά. Στην ωραία Ελάτη Τρικάλων. Από το 96. Ευχαριστώ και για τη φιλοξενία κιόλας. Δική μας η χαρά, Εύκολη απόφαση να φύγετε από την Αθήνα. Το 96, για να έχουμε και ένα κριτήριο το πώς αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή το 96 η Αθήνα για μένα ήταν ανυπόφορη. Τώρα δεν έχω ιδέα πώς ζει ο κόσμος. Τίποτα, για πολλούς ακόμα ανυπόφοροι παραμένουν. Μάλλον με πιο πολύ άγχος. Με πιο πολύ άγχος και περισσότερα προβλήματα, η αλήθεια είναι. Το 96 εγώ δεν μπορούσα άλλο. Και ήρθα στην Ελάτη Τρικάλων, Ξέρετε, εγκαταλείψατε την πρωτεύουσα και την Αθήνα, μένατε πανόρμα αν δεν κάνω λάθος, έχω διαβάσει λίγο το... την πορεία σας, σε μία περίοδο που οι περισσότεροι έφευγαν από τα χωριά και πήγαιναν στα αστικά κέντρα, εσείς κάνατε το αντίθετο δρομολόγιο. Το αντίθετο δρομολόγιο, βέβαια. Από το 7ο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων ήρθαμε στην Ελάτη Τρικάλων, σε ένα χωριό εκείνη την εποχή με 450 με 500 ανθρώπους. Όσους δηλαδή είχε μια γειτονιά της περιοχής που έμενα. Οι βασικές σας σχολείες εκεί στην περιοχή και η δική σας, αν δεν κάνω λάθος, έχετε και μία επιχείρηση, έχετε ξεκινήσει και το επιχειρήν, ποιες είναι? Το κατάστημα προϋπήρχε, απλώς το είχε η Σμαράγδη, μετά που είμαστε ζευγάρι το δουλεύαμε μαζί. Το Λίκνο είναι ένα κατάστημα με παραδοσιακά προϊόντα. Και οι βασικές σας σχολείες εκεί των κατοίκων? Παραδοσιακά προϊόντα. Οι κάτοικοι εδώ με τον τουρισμό. Άκουγα και πριν που είχατε ένα ρεπορτάζ για τις δηλώσεις του Υπουργού. Ναι, και εμείς με τον τουρισμό ασχολούμαστε, αλλά είναι άλλα τα μεγέθη. Τώρα ας μην γελιόμαστε. Εδώ υπάρχει και ο λανθάνων ανταγωνισμός, υπάρχουν τεράστια έξοδα, γιατί είμαστε ένας ορεινός προορισμός και εκ των πραγμάτων θέλουμε τόνους πετρελαίου. Τουλάχιστον στην Κρήτη, λες, βάζω ένα κλιματιστικό, καλοκαιράκι, είναι μια χαρά περνάμε. Καλά, καλά. Έχουμε και εδώ το κρύο, η αλήθεια είναι. Θέλουμε και εδώ και την επιδότηση πετρελαίου. Αισθάνονται και αδικημένοι. Τώρα, εμείς έχουμε 6 βαθμούς, για να καταλάβετε. Εμείς στην αυλή σας μιλάω, έχει κρύο, βέβαια. 6 βαθμούς. Και είναι και 6,5 το απόγευμα, όσο πλησιάζουμε. Από το μείον 10 καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι εύκολη η ζωή το χειμώνα, τι σας ρωτάω τώρα. Πολλές οι δυσκολίες, βέβαια. Οι πιο κραυγαλές ποιες είναι? Κοιτάξτε, δυσκολίες τώρα πια δεν υπάρχουν, γιατί οι Δήμοι από το πρόγραμμα Καποδίστριας και μετά, δηλαδή από το 2008-2010 και μετά, είχαν πάρει πολλά εκχιονιστικά τότε και από τότε προέκυψε η ενοποίηση των Δήμων, οπότε ο κάθε Δήμος έβαλε τα δικά του που λένε και πήγανε στον καινούριο Δήμο. Οπότε από 5 εκχιονιστικά που είχε ο κάθε Δήμος, ξαφνικά ο μεγάλος ο Δήμος που έγινε με τον Καλλικράτη βρέθηκε να έχει 6 χιονιστικά. Οπότε το πρόβλημα των δρόμων είναι ανύπαρκτο. Έχει λυθεί, Άλλες δυσκολίες. Μάλιστα. Σας λείπει κάτι από την Αθήνα? Ο κινηματογράφος και το θέατρο. Από την Κρήτη σας λείπει κάτι, μιας και έχετε και καταγωγή από τα Χανιά? Από την Κρήτη μου λείπει ολόκληρη η Κρήτη. Και τώρα τι λέμε τώρα, μα είναι δυνατόν? Είναι δεδομένη η απάντηση. Μα καμιά φορά λέω και εγώ χαριτολογώντας ότι μιλάμε και εμείς ας πούμε για παραδοσιακά προϊόντα. Τι να πει η Κρήτη ας πούμε. αν περπατά στο δρόμο και σου πέσει κάνα σποράκι από την τσέπη θα φυτρώσει. Θα φυτρώσει. Τόσο ευλογημένος τόπος. Ευλογημένος τόπος και ένας αληθινός άνθρωπος τώρα ο οποίος μιλάει με την καρδιά του. 2.000 διαφορετικά βότανα έχει μόνο ο νομός Χανίων. Όχι όλη η Κρήτη, μόνο ο νομός Χανίων. Μάλιστα. 2.000. Το μέλλον, τα επόμενα χρόνια, πώς τα ονειρεύεστε, πώς τα φαντάζεστε? Κοιτάξτε, τα ορεινά
Δεν ξέρω τι πληροφορίες και τι ενασχόληση θα μπορούσατε να είχατε πραγματικά με τον τουρισμό, αλλά ο χειμερινός τουρισμός έχει πάρα πολλά προβλήματα να ξεπεράσει για να μπορέσει να επιβιώσει. Και στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την ορεινή Ελλάδα, πάρα πολλές μονάδες πουλιούνται ή ξεπουλιούνται, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Είναι πολύ δύσκολες και οι κρατήσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολες και για έναν ιδιώτη να έχει προδιαγραφές χειμερινού τουρισμού. Είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί από καταγωγή και όλας, ο πατέρας μου ήταν από Χανιά, η μητέρα μου ήταν από την Αντίπαρο, οπότε έχω πληροφορίες και από Κυκλάδες για το πώς πάει ο τουρισμός. Τι θέμα ανοίγεται τώρα, γιατί εδώ έχουμε ξεκινήσει, καταγράφουμε το ρεπορτάζ για αυτή την περίφημη επέκταση της τουριστικής περιόδου και για την αξιοποίηση του λεγόμενου και ως χειμερινού τουρισμού. Είδαμε τώρα περιοχές ορεινές εκεί σε άλλες περιοχές στη Θεσσαλία, στη Βόρεια Ελλάδα, που αξιοποιούν το χειμερινό τουρισμό, πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Το θέμα είναι ένα δυνατό μοντέλο, ένα δυνατό project, το οποίο θα σταθεί και στην πορεία των χρόνων. Τι θέμα ανοίξατε τώρα, κύριε Συνάνη, τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε. Και αυτό που είπατε εσείς προλίγου, μόλις, ναι, με συγχωρείτε που σας διακόψα. Καθόλου. Αυτό που είπατε προλίγου, το ότι ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, αυτό είναι σαν και αυτό που λέμε χαριτολογώντας πάντα, ήμουνα νιός και γέρασα. Αυτό το ακούω εγώ. Πόσα χρόνια το ακούμε, λοιπόν. Δεν μπορεί να επεκταθεί σε όλο το χρονικό διάστημα του έτους ο τουρισμός στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν προβλήματα ενδογενή. Μάλιστα. Ούτε το καλοκαίρι. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι πας σε νησί το Νοέμβρη και δεν βρίσκεις να πάρεις τη ρόπιτα. Για τις Κυκλάδες που πνίγονται. Στον τουρισμό μιλάω. Μάλιστα. Άμα πας το Νοέμβρη, μπορεί να μην βρεις να φας τη ρόπιτα. Κύριε Συνάνη, τι να πούμε. Όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς θα πιστεί ο κόσμος να κάτσει το Νοέμβριο σε ένα νησί? Εμείς σας περιμένουμε και εδώ στην Κρήτη να σας γνωρίσουμε. Στην Κρήτη κατεβαίνουμε συχνά. Οπότε ευκαιρία να τα πούμε για από κοντά. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά.